Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην πιο μοντάτη εκπομπή του Mad TV. Είμαι η Σέμπλια και εδώ στο Mad for Fashion και την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, δηλαδή για τις πιο καυτές τάσεις της εποχής. Θα μιλήσουμε για beauty tips, για celebrity outfits και στο τέλος θα υποδεχτούμε έναν καλεσμένο έκπληξη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα hot fashion trends, που είναι άλλωστε και η πιο καυτή ενότητα, που όπως είπα και πριν, συζητάμε τις πιο καυτές τάσεις της μόδας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ καυτή τάση, η οποία είναι η διαφανή φούστα, που αποτελεί must look για το 2024. Και ναι, ακούσατε πολύ καλά, διαφανής φούστα. Άλλωστε, τις προηγούμενες χρονιές έφεση είχαν πάρα πολύ τα διαφανή φορέματα. Φέτος βλέπουμε τη φούστα και άμα σας φαίνεται λίγο παράτολμο ή λίγο ξένο ή λίγο too sexy, μπορείτε με ένα πολύ σωστό styling να κατεβάσετε λίγο το sexiness αυτού του outfit, κάνοντας, επιλέγοντας ένα layering, φορώντας ένα πιο oversized pullover από πάνω ή κάποιο oversized blazer, δηλαδή σακάκι ή κάποιο παλτό, το οποίο επιτρέπει το να καλυφθούν τα επίμαχα σημεία. Είναι πάρα πολύ τάση. Ναι, ο αρχισυντάκτης μου με ρωτάει άμα είναι να το βάλει, να το βάλεις. Πιστεύω ότι θα σου πάει πάρα πολύ. Και έτσι θα μας ανάψει εδώ πέρα στο πλατό. Τι πάει όμως με μια τέλεια διαφανή φούστα, μια καταπληκτική τσάντα beige bois. Και άμα θέλετε να σπάσετε λίγο το sexiness της διαφανής φούστας, μπορείτε να το ταιριάξετε με μια άκρος rose κορτσίστικη Kelly bag. Δερμάτινη προφανώς, από ελληνικό δέρμα, ελληνικής παραγωγής. Μπορείτε να βρείτε τις τσάντες μου μέσω του Instagram by Jubois, όπως βλέπετε στο banner. Και στο Instagram υπάρχει και το link το οποίο θα σας πάει κατευθείαν στην ιστοσελίδα και άρα στο e-shop. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Mad for Fashion και ήρθε η ώρα να παίξουμε Smash or Pass. Είναι πολύ απλό αυτό το παιχνίδι, καθώς θα βλέπουμε παρέα outfits, εμφανίσεις δηλαδή, που έκαναν αγαπημένοι μας celebrities και σύμφωνα με το Fashion Meter θα βλέπουμε εάν απογείωσαν το look τους, άρα είναι Smash, ή αν όχι και τόσο και θα χρειαστούν δηλαδή έτσι μια συμβουλευτική μόδας από το σεμπλάκι σας. Και οπότε είναι Pass. Σήμερα λοιπόν και η θεματική μας είναι οι χρυσές σφαίρες, επομένως θα δούμε τι φόρεσαν οι αγαπημένοι μας celebrities στην απονομή των βραβείων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Emma Stone και επειδή έτυχε να δω εχθές την ταινιάρα, το Poor Things ασφαλώς του Λάνθη μου, είναι καταπληκτική αυτή η ταινία, έχει πάρα πολλά μηνύματα. Θεωρώ ότι ήταν κάπως είναι μια οδή και στο φεμινισμό, σαν φεμινίστρια. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αυτά αλλού όμως, γιατί εδώ πέρα θα μιλήσουμε για το outfit. Να πούμε επίσης πως στην ταινία πραγματικά υπάρχουν κάτι outfits καταπληκτικά. Ωραία, οπότε βλέπουμε εδώ πέρα, καθίστε να το δω κι εγώ από πιο κοντά. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τύπου λίγο see-through, πολύ ρομαντικό φόρεμα το οποίο φοράει και το οποίο ταιριάζει και άψογα με το φόντο πίσω της. Ίδια είναι, μου αρέσουν αυτά τα χρώματα γιατί επίσης έχει αυτό το κόκκινο, το μαλλί, το οποίο της ταιριάζει πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ τη στάση το ginger. Συγγνώμη κιόλας, παρέλειψα να πω πριν ότι πλέον φέτος βάζουμε βαθμολογία. Βάζω εγώ μια βαθμολογία στα 5 και βάζουν και από το control επάνω και στο τέλος κάνουμε το συμψηφισμό, όπως το λένε, το μέσο όρο. Εγώ λοιπόν στα 5 θα βάλω 4,5 άνετα. Άρα 4,25 για την Emma Stone. Να πούμε επίσης πως ο νικητής κερδίζει ένα... Τι κερδίζει αυτή την εβδομάδα?
Κερδίζει ένα μηχανάκι φέτος, αυτή την εβδομάδα δηλαδή, γιατί κάθε εβδομάδα η κλήρωση είναι διαφορετική. Και ασφαλώς περιμένουμε, έρχονται εδώ πέρα, μας δίνουν μια αποκλειστική συνέντευξη για να μπορέσουν μετά να πάρουν και το δώρο τους. Οπότε η Emma Stone είναι έτσι πολύ ψηλά στην βαθμολογία. Πάμε να συνεχίσουμε με Margot Robbie. Η οποία φαντάζομαι ότι πάει για τον Μπάρμπι. Δεν συμπαθώ πάρα πολύ τη Margot Robbie, όσο και η κουκλά να είναι έτσι λίγο... Δεν με αγγίζει σαν ηθοποιός. Και η ταινία Μπάρμπι κιόλας θεώρησε ότι ήταν πολύ κακή. Οπότε θα βάλω ένα 3,5. Πόσο βάζετε εκεί πάνω? Βάλατε 5, καλά μου ρε η ζωήτσα. Για πες. 4,25 η ισοπαλία με την Emma Stone. Ναι, απλά να ξέρετε ότι με η δική μου βαθμολογία μετράει παραπάνω επειδή μου παρουσιάστηκε, εντάξει. Οπότε στο τέλος θα αποφασίσω ποια κερδίζει. Και πάμε να τελειώσουμε με Jennifer Lopez. Νικόλ και Φελίσια. Πω, τι φοράει. Πω, τι φοράει. Λοιπόν, μου λένε ότι και από πίσω έχει φιόγκο. Είναι καταπληκτικό αυτό που φοράει. Είναι γυναικάρα. Πολύ, πολύ κλασάτη. Λοιπόν, θα κάνω επίτηδες να ρίξω τη βαθμολογία, γιατί θέλω να το πάρει η Emma Stone, επειδή είμαι κατά ενθουσιασμένη με την ταινία. Οπότε θα βάλω 3,9. Λοιπόν, άμα ακούς, τζελό μου, συγγνώμη, δεν είναι εναντιά σου. Κάτσε. 3,9 έβαλα. Όχι. Ωραία, θα βάλω λιγότερο. Λοιπόν, και κέρδισε η Emma Stone. Κέρδισε η Emma Stone. Emma μου, λοιπόν, σε περιμένω να έρθεις εδώ πέρα να κάνουμε μια συνέντευξη, να μιλήσουμε και περαιτέρω για την καταπληκτική ταινία, στην οποία πραγματικά, σαν πρωταγωνίστρια, ήσουν άρτια. Και για να μπορέσεις να πάρεις και τα κλειδιά της μηχανής. Λοιπόν, πριν πάμε όμως σε μουσικό διάλειμμα, θέλω να σας πω, όπως όλοι ξέρουμε, πως το πινέλο για ένα άρτιο αποτέλεσμα και ένα καταπληκτικό και μοναδικό μακιγιάζ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ πέρα σας έχω αυτά τα πινελάκια από την Wet n Wild, μαλακά πινέλα με αποκλειστικό σχεδιασμό και χειρολαβή που εγγύονται εύκολο έλεγχο στο μακιγιάζ. Η Wet n Wild λοιπόν σας προσφέρει μια πολύ μεγάλη γκάμα έτσι πινέλων, το καθένα για τη δική του χρήση, είτε για το eyeliner, είτε για τα χείλη, είτε για το ρούζ, είτε για το οτιδήποτε. Να ξέρετε ότι θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στα φαρμακεία και στην επίσημη ιστοσελίδα της Kouras Cosmetics, www.kourascosmetics.gr. Πάμε λοιπόν σε break και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε και τον σημερινό μας καλεσμένο. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο Marfa Fashion και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Ο σημερινός μας λοιπόν καλεσμένος είναι ένας από τους πιο γνωστούς κομμωτές στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχουν περάσει από τα χέρια του μερικοί από τους πιο hot celebrities της χώρας. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε τον Νίκο Ζούμα. Καλησπέρα, καλή χρονιά κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε κιόλας που μας θυμάσαι με την παρουσία σου σήμερα. Ναι, δικιά μου τιμή είναι. Ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα λόγια σου. Τέλεια, λοιπόν, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η χρονιά σου, πώς σε βρίσκουμε? Μπήκε πολύ διαφορετική, αλήθεια είναι. Ναι. Πολύ, με μεγάλη αισιοδοξία, αγάπη, όμορφα ωραία, οικογενειακές στιγμές. Φίλους, όμορφα, ωραία. Τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Είσαι έτοιμος να αδράξεις την καινούργια χρονιά, λοιπόν. Ναι. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς επέλεξες την κομμωτική και πώς μπήκες στη ζωή σου. Μάλιστα, η κομμωτική μου ήρθε πολύ νωρίς, στα 15 μου χρονών ξεκίνησα. Υπήρχε οικογενειακή υπόθεση, γιατί ήταν η μάνα μου, είχε εταιρεία με νύχια. Okay. Οπότε ήμουνα στον κόσμο αυτόν πολύ πιο γρήγορα, ας πούμε. Έχω ζήσει πολλές στιγμές από παιδική ηλικία και έτσι και εγώ αποφάσισα να κάνω κάτι δικό μου και να ενταχθώ στο χώρο της κομμωτικής. Από πρώτη στιγμή που μπήκα στα κομμωτήρια ουσιαστικά, μαγεύτηκα και ενθουσιάστηκα και αυτό που ερωτεύτηκα ήταν να δίνω χαμόγελα. Okay. Οπότε από εκεί ξεκίνησε όλο και
Πολύ ωραίο αυτό που λες. Σας ερωτούσα άλλωστε και ποιο είναι το κομμάτι της δουλειάς που απολαμβάνεις περισσότερο. Θα σου πω, πλέον δεν είμαι τόσο στην παραγωγή, γιατί έχω, έχω μια υπέροχη ομάδα που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά θέλω να είμαι πάνω από τον πελάτη, θέλω να είμαι πάνω από τον καλεσμένο που ήρθε στον χώρο μου, γιατί θέλω να έχω την επαφή μαζί του για να προσπαθήσω κι εγώ ίδιος να του προσφέρω το χαμόγελο που θέλω να έχει και να του δείχνω ποιο είναι το, αυτό που το αρμόζει και το ταιριάζει καλύτερα. Τέλεια. Θέλω να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην κομμωτική σήμερα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να αισθανθείς τον πελάτη, γιατί πλέον όλες και όλοι μας έχουμε τα προβλήματά μας, τις σκέψεις μας. Οπότε το δύσκολο, ας πούμε, είναι ότι ο ρόλος μου είναι ότι μπαίνω στην καρδιά του και καταλαβαίνω αυτό που αισθάνεται και θέλει να έχει πάνω του. Και με μια αλλαγή που θέλει να κάνει, έτσι και εγώ καταφέρνω να του δώσω αυτό που ψάχνει και να έχει ένα χαμόγελο μεγαλύτερο. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Άρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στην ψυχολογία των πελατών. Η ψυχολογία είναι το α και το ω, γιατί ξέρεις, άμα ό,τι χρώμα και να κάνεις, ό,τι κούρεμα και να διαλέξεις, όποια μόδα και να υπάρχει, αν εσύ δεν το νιώσεις και δεν το πιστέψεις, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Μπορεί να μην έχεις ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ένα ξανθό μοναδικό, μπορεί να μην έχεις ένα καστανό να γυαλίζει, αλλά αν εσύ το νιώθεις ότι γυαλίζει, θα γυαλίζεις κι εσύ. Ναι, άρα πιστεύεις ότι τα μαλλιά γενικά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη ψυχολογία και στο πώς αισθανόμαστε. Εμένα πέρα τη δουλειά μου είναι το α και το μέγα που κοιτάω σε μια γυναίκα, είναι τα μαλλιά της και τα νύχια της. Τα μαλλιά και τα περιποιημένα. Okay. Έχεις επιλέξει να κάνεις το hairstyling πολλών έτσι, celebrity. Θέλεις να μου πεις μια έτσι, συνεργασία η οποία ξεχωρίζει εσένα και γιατί ξεχωρίζει? Θα σου πω, με όλες τις celebrity που έχουν περάσει από την εταιρεία μας και έχουμε μια συνεργασία, ό,τι συνεργασία έχω χτίσει μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια, στα 15 χρόνια που είμαι στο χώρο, δεν έχω κάνει μέχρι στιγμής κάποια συνεργασία επιπληρωμής. Όλες οι συνεργασίες μου έχουν έρθει από τον τρόπο που γνωριζόμαστε και μέσα από αυτό χτίζουμε μια ωραία σχέση. Mm-hmm. Όποια celebrity με έχει εμπιστευτεί και έρχεται στο χώρο μου, είναι μοναδική, γιατί είναι η σχέση που έχουμε χτίσει. Οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί είναι πολύ λεπτή η θέση μου σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πραγματικά όλες όσο μπει στο χώρο μου, είτε είναι η Ζόζεφιν, είτε είναι η Αλεξανδράκη, mm-hmm. η Κατερίνα Τζάβαλου που ξεκινήσαμε, η πρώτη γυναίκα που με εμπιστεύτηκε στο χώρο τότε πριν 12-13 χρόνια που κούρεψα, ένα μπομπ τότε, μόλις είχα γυρίσει από Αγγλία. Τις έχω όλες στην ίδια κατηγορία και τις αγαπάω το ίδιο. Πολύ όμορφο αυτό που λες και νομίζω και πολύ τιμητικό για όλες τις γυναίκες που έχουν περάσει από τα χέρια σου. Θέλω να σκεφτείς και να μου πεις ποιανού ξένου celebrity θα ήθελες να επιμεληθείς τα μαλλιά. Ωραία. Μπορεί και να μας ακούει κιόλας. Ναι, μπορεί, λες. Δεν ξέρω, έχω την Τζέι Λο, νομίζω. Τζένιφερ Λόπεζ, λοιπόν, αν μας ακούς. Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε, ναι. Ωραία, πολύ καλή επιλογή. Γιατί άραγε αυτή η επιλογή? Έξιστη από παιδί, την ακούμε συνέχεια, τη φανταζόμαστε και έχει έρθει πάρα πολλές φορές στο επίκεντρο της συζήτησής μας και μετά η Χέλι Μπίμπερ. Οκ, πολύ καλές οι δύο επιλογές. Ναι, ευχόμαστε, ευελπιστούμε το 2024 να μπορέσεις να τις επιμεληθείς, να επιμεληθείς τα μαλλιά τους. Ναι, ευχαριστώ. θέλω να μου πεις ποια είναι η πηγή έμπνευσή σου για ένα look. Θα σου πω, μπορεί να σου φανεί λίγο περίεργο, τα μάτια αυτού που έχω να δημιουργήσω. Okay. Από εκεί ξεκινάει η πηγή μου. Και σχεδιάζω. Βλέπω την κόρα του ματιού της, το χρώμα και από εκεί εμπνέουμε μαζί με την προσωπική της εμφάνιση, το στυλ της. Προσπαθώ να βρω το καλύτερο και επιθυμητό αποτέλεσμα για αυτήν. Πολύ ωραίο. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να, λίγο από την άβρα που σου βγάζει ο άλλος κατά κάποιο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Αυτό που συνήθως εγώ περνάω, έρχονται όλες με ένα έτοιμο styling από το εξωτερικό, από τη μόδα. Mm-hmm. Πώς πάει και μου λένε θέλω αυτό. Όλες είδαμε το 2023 φορέθηκε και πάρα πολύ το Calvin Klein ή πολύ κοντές αφέλειες.
Ξέρεις τι, εγώ έχουμε μια άλλη φιλοσοφία γενικά με την ομάδα μου, ότι η μόδα είμαστε εμείς, είμαστε αυτό που εκπέμπουμε εμείς. Ναι, μεν παίρνουμε στοιχεία από το εξωτερικό και θέλουμε να συμβαστούμε με αυτά, αλλά τα διαμορφώνουμε πάνω στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου. Mm-hmm. Οπότε δίνω έμφαση σε αυτό και προσπαθώ και στις πελάτησές μου mm-hmm. να το εξηγήσω και να το μεταδώσω αυτό. Mm-hmm. Ότι ναι, μεν είναι η μόδα έτσι, αλλά τι ταιριάζει σε εμάς, πώς θα νιώθουμε πιο όμορφα. Το να κάνουμε μια αφέλεια, να κάνουμε ένα κοντό χιαρκάτ, μπορεί να μέσα αντιπροσωπεύει. Πάμε να το δούμε με τα δικά μας δεδομένα πώς είναι. Οπότε εκεί στηριζόμαστε. Τη μόδα τη δημιουργούμε εμείς. Ναι. Και όχι πάμε με τη μόδα. Ναι, πολύ σωστό αυτό που λες. Και γενικά με τις τάσεις, πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι άμα εφαρμόσουμε την τάδε τάση, θα είμαστε ναι, πολύ. Ναι, 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 ναι. Ενώ δεν αρμόζει και η κάθε τάση στον καθένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο το πάντρεμα που κάνεις, το να προσαρμόζεις την κάθε τάση στον καθένα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είστε πάρα πολύ έτσι ενεργοί στα social media. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια είναι η ερώτηση που σου κάνει πιο συχνά. Θα σου πω, ξέρεις, πολλές φορές και όταν βγαίνω πλέον στις βόλτες μου, στις εξόδους μου, μπορεί κάποια καπέλα να με κοιτάξει και λέω μήπως έρχεται στο άλλο μαγαζί, μήπως με γνωρίζει από κάπου και με ένα δύσκολη θέση, γιατί δεν μιλάω και πολύ, δεν θέλω να μιλήσω. Οπότε εκεί λίγο και εγώ το χάνω, προσπαθώ να το βρω. Και καμιά φορά και ζητώ συγγνώμη άμα κάποια κοπέλα την έχω δει και δεν της έχω μιλήσει. Δεν το κάνω επίτες. Ναι. Και εγώ είμαι λίγο ντροπαλός με αυτά. Ξέρεις, έγινε πολύ, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή έγινε πικ. Mm-hmm. Επί κορονοϊού, εγώ ανέβαινα στο προφίλ μου, το έβλεπα με τα στατιστικά. Και κάποια στιγμή, όταν είχαμε κορονοϊό και κλείσαμε τα καταστήματά μας, εκεί υπήρχε μια μεγάλη πτώση μετά τη δεύτερη εβδομάδα, τρίτη, ας πούμε, κάθε μήνα που ήταν κλειστά, έπεσε. Εκεί εγώ έπεθα κατάθλιψη. Μίλαγα με την ομάδα μου, είχαμε μια ομαδική και είμαστε σε βιντεοκλήση και κλαίγα κάθε μέρα. Ναι, είχα περάσει πολύ δύσκολα. Και με το που ανοίξαμε και επανήλθαμε, από εκείνη τη μέρα, λες και είμαι ευλογημένος, είναι όλα κατευθείαν και όλα ανεβαίνουν και πάνε όπως θα τα φανταζόμαστε και οντιρευόμαστε. Και να συνεχίσει να ανεβαίνουν, ελπίζω και εύχομαι. Αυτό είναι και μας, η ευχή μας για το 2014. Τέλεια. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Και θέλω να σκεφτείς και να μου πεις ποια ήταν η πιο κεντρική αλλαγή την οποία έχεις κάνει σε κάποια πελάτσα. Ωραία. Να το πούμε μετά το break τώρα. Τώρα να το πούμε. Και μετά το break θα πούμε άλλο. Αλλαγή, σε διάσημη ή σε κοπέλα. Σε οποιαδήποτε πελάτησα. Λοιπόν, έχει έρθει μια κοπέλα η οποία είχε πάρα πολύ μακρύ μαλλί. Πάρα πολύ μακρύ μαλλί. Εγώ είμαι λάτρης του μακρύ μαλλί, αλλά έχω σκέψου βραβευτεί στο εξωτερικό για το haircut, το bob. Αλλά ήθελε μεγάλη αλλαγή και της έκανα ένα haircut πάνω από τους ώμους, πολύ κοντό, της αλλάξαμε όλο το χρώμα, δηλαδή ήταν ένα καστανό σκούρο και το κάναμε, ήταν φυσικό καστανό, και το κάναμε τέρμα ανοιχτό, ψυχρή απόχρωση και ειλικρινά ήταν φοβερό πάνω με τα μάτια. Από τις καλές αλλαγές που έχουμε κάνει. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έφυγε ευχαριστημένη. Ναι, ενθουσιασμένη. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο πλατό του Mad for Fashion και στην παρέα μας σήμερα έχουμε τον Νίκο Ζούμα. Είσαι έτοιμος να μας λύσεις ορισμένες απορίες που έχουμε σχετικά με τα μαλλιά? Βεβαίως, γεννήθηκα έτοιμος. Oh. Λοιπόν, τι είναι η απόλυτη τάση στα μαλλιά αυτή την περίοδο? Κοίταξε, αυτή την περίοδο πάμε να κάνουμε την νέη της πλευρά ξανά έρχεται στο προσκήνιο με λίγο διαφοροποιήσεις. Θα έχουμε πάρα πολύ τις κόκκινες αποχρώσεις, όπως φορέθηκαν και το 23, σε διάφορες παραλλαγές. Okay. Ναι, ωραία. Και το must, θεωρώ το hot που θα υπάρχει, θα είναι το κρεμώδη σροδακινή. Αυτό θα είναι. Ναι, ναι, θα φορεθεί πάρα πολύ. Να πάω λοιπόν να βάψω το μαλλί μου καιρό. Εννοείται. Ωραία, εντάξει, θα σε επισκεφθώ λίγο. Να σε περιμένω. Ναι. Πόσο συχνά πρέπει κάποιο να λύνει τα μαλλιά του? Καλό θα είναι. Αναλόγως τώρα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αν έχουμε πάρα πολύ παραμαλλιά, καλό είναι να λουζόμαστε και καθημερινά. Ναι. Δεν χαλάει το. Δεν χαλάει καθόλου. Okay. Έχει μεγαλύτερη φθορά να υπάρχει λιπαρότητα σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Γιατί μετά τη λιπαρότητα δημιουργείται τριχόπτωση. Οπότε, αν έχουμε πάρα πολύ παραμαλλιά, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ανάλογα προϊόντα και να λουζόμαστε πιο συχνά. Κανονικά, φυσιολογικά είναι κάθε 2-3 μέρες, ας πούμε, είναι μια χαρά.
Ούτε μια εβδομάδα, δύο, επειδή δεν λαδώσανε. Α, οκ. Okay. Ένα μέτρο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τα τρία must-have προϊόντα που πρέπει κάποιος να έχει στο νεσεσέρ του για τα μαλλιά του, για τη ρουτίνα του. Ωραία. Σίγουρα θα πρέπει να έχει ένα dry shampoo, ένα dry conditioner. Dry shampoo, Dry shampoo. Οκ, okay, dry conditioner. Και ένα έλαιο, 100%. Άρα να μην έχει τα κανονικά σαμπουάν, εσύ προτείνεις τα dry. Να τα έχει στο σπίτι της να λούζεται, αλλά για κάτι γρήγορο και για ένα φρεσκάρισμα μπορεί να τα έχει πάντα στη τσάντα της. Οκ, οκ. Λοιπόν, μερικά μαλλιά φριζάρουν. Συγγνώμη, το έλαιο είναι σημαντικό. Okay. Πρέπει κάθε γυναίκα να έχει ένα έλαιο, να ενατώνει όπως βάζει τα χείλια σε ένα lip, να βάζει και τα μαλλιά σε ένα έλαιο. Και πώς εφαρμόζεται? Πολύ λίγη ποσότητα, μήκη άκρες, ναι. Ωραία, οκ. Okay. Για τα μαλλιά λοιπόν που φριζάρουν είναι καλή ώρα σαν τα δικά μου, τι προτείνεις? Είναι η λύση, είναι μονόδρομος αυτό. Τι? Μπορείς να κάνεις μια κερατίνη. Δεν πιστεύεις ότι είναι πολύ, ότι επιβαρύνει πάρα πολύ την τρίχα καθόλου, η κερατίνη? Καθόλου, παιδιά, αυτό καθόλου. Με τη σωστή τεχνική και με το σωστό τεχνίτη δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Οι κερατίνες πλέον, ειδικά η εταιρεία που συνεργάζομαι εγώ, που τυχαίνει και είναι και κουμπάρος μου, είναι top στην αγορά, δεν υπάρχει. Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί και θα έχει το 100% επιθυμητό αποτέλεσμα που θα θες. Ωραία, και εκτός αυτού, δίνει και ενυδάτωση, δίνει λάμψη, έχει γυαλάδα, λίανση, δημιουργεί σώμα, η τρίχα. Είναι πολύ, 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 πολύ καλό. Ωραία. Οκ. Okay. Τι προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούν οι άντρες για να έχουν ωραία μαλλιά? Α, τέλεια. Οι άντρες, κοίταξε, γενικά, εγώ προσωπικά κάνω κανονικά, έχω μέχρι και conditioner χρησιμοποιώ. Που έχω κοντό μαλλί, εντάξει, το ανταχώψει. Αλλά γενικά πρέπει κανονικά και ο άντρας να περιποιείται τα μαλλιά του, τα μούτσα του, τη γενιάδα του, να έχει το έλαιό του, κανονικά όλα. Για μένα, άμα θέλει να έχει κάτι σε πιο wet look, ας πούμε, να μπορεί να βάλει και λίγο λάξ στο τέλος. Okay. Αλλά ξέρετε, βλέπω οι άντρες δεν περιποιούνται τόσο πολύ τον εαυτό τους, δεν προσφέρουν στον εαυτό τους κάτι παραπάνω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που και πιο πολύ εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό. Καλά, αν και έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό, ναι, το ψηλό. Και εμείς το ευχόμαστε σαν γυναίκες, γιατί δεν είναι δυνατόν πια εμείς να περνάμε 10.000 ώρες, να περιποιούμαστε κι εσείς. Αλλά ας ευελπιστήσουμε πως το 2024 εσείς εκεί άντρες θα αρχίσετε να περιποιήσετε περισσότερο τον εαυτό σας. Πρέπει. Πες μου λοιπόν πώς αντιμετωπίζετε την ψαλίδα? Πολύ καλή ερώτηση. Κοίταξε, συνήθως έρχονται πολλές γυναίκες και μας ζητάνε συνέχεια κάθε δύο μήνες καθαρισμό ψαλίδας. Δεν είναι τόσο καλό να κάνουμε καθαρισμό ψαλίδας με τη χτένα και το ψαλίδι να το κόβουμε, γιατί όπου κόβουμε ξαναδημιουργείται μετά. Okay. Η ψαλίδα πώς? Από ένα καλό λούσιμο να ταμπονάρεις τα μαλλιά σου και να μην τα σκουπίζεις πολύ έντονα, βοηθάς να μην έχεις ψαλίδα. Okay. Όταν πετάς τα μαλλιά κάτω ή τα κουμπάς, πάλι βοηθάς να μην έχει ψαλίδα. Okay. Με απλές κινήσεις μπορείς στην καθημερινότητα να βοηθάς τα μαλλιά σου να μην ατίθασαι και να μην έχουν ψαλίδα. Okay. Παρ' όλα αυτά, για να το αποφύγεις, πρέπει να χρησιμοποιείς θερμικά προϊόντα κατά του styling. Δηλαδή, όταν βάζεις ένα ψαλίδι με θερμοκρασία, πάντα πρέπει να βάλεις ένα θερμοπροστατευτικό για να προσπαθείς να μην έχεις έντονη ψαλίδα. Οκ, okay, πολύ καλά. Και για τα άτομα τα οποία έχουν πιτηρίδα, μπορούν και αυτά να χρησιμοποιήσουν προϊόντα styling? Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν διάφορα προϊόντα για την κάθε πάθηση, ας πούμε, του τριχωτού της κεφαλής, που είναι exclusive για αυτό το σκοπό. Οκ. Okay. Ωραία, τέλεια. Νομίζω ότι μας έλυσες όλες τις απορίες μας. Θέλω να μου πεις πώς μπορούμε να σε βρούμε και πώς μπορούμε να έρθουμε να μας περιποιηθείς. Τέλεια. Μπορείτε να μας βρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή στα social media, είτε με ένα μήνυμα, είτε με το. Υπάρχει και ο προσωπικός μου αριθμός στα social media, που είναι 24 ώρες ανοιχτό. Μπορείτε να με βρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, οτιδήποτε απορία έχετε. Έπειτα μπορείτε να μας βρείτε στο κατάστημά μας, στο κεντρικό, στη Γλυφάδα και στις Σαχαρνές. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τίμησες με την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ, δικιά μου τιμή. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα για το 2024. Και σε εσάς να έχετε μια υπέροχη σεζόν. Τε ευχαριστούμε. Έχεις μια ευχή να κάνεις για το 2024? Ναι, βέβαια. Για πες. Εύχομαι πρώτα απ' όλα να έχει υγεία και τύχη όλος ο κόσμος και να κάνουμε αλλαγές. Οι αλλαγές είναι ωραίες, μας δίνουν ενέργεια
και νέα συναισθήματα για να προσπαθούμε να συνεχίζουμε και να πορευόμαστε. Τέλεια, λοιπόν, αλλαγές, ξεκινώντας και από τα μαλλιά, προφανώς. Βέβαια. Αυτό, λοιπόν. Αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Παρ' όλα αυτά, μην ανησυχείτε, γιατί θα τα ξαναπούμε αύριο, 7 η ώρα, για να μιλήσουμε για μόδα, μαλλιά και ό,τι άλλο έτσι προκύψει. Είμαι η Σέμπλε και σας φιλώ γλυκά.